στη δωρεάν διανομή 94.176 χυμών σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Ιωαννίνων και τα δημόσια ΙΕΚ, προχωρά σήμερα και αύριο ο Δήμος Ιωαννιτών στο πλαίσιο του κανονισμού και σύμφωνα με το συμφωνητικό που έχει υπογραφεί με την Νέα Σαργολίδας. Πρόκειται για χυμούς σε συσκευασία Tetra Pak του 1 λίτρου, οι οποίοι θα μοιραστούν δωρεάν σε όλους τους μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγεία και δημοτικά, καθώς και στους σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ Ιωαννίνων. Συνέχεια των δράσεων που έχουμε αναλάβει εδώ και σχεδόν μια διετία, όπου προσπαθούμε με κάθε τρόπο να συμβάλλουμε στο να περάσει ο υγιεινός τρόπος διατροφής των παιδιών στα σχολεία και συνήθειες οι οποίες θα ωφελήσουν την οικογένεια. Τόσο από άποψη υγείας όσο και στο ελάχιστο στο οικονομικό. Είναι μια δράση που κάνουμε και με τα φρόντα όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο για το Δήμο Ιωαννιτών και σε άλλες περιοχές με πολύ καλή συνεργασία και νομίζω ότι αυτό συμβάλλει στο να περάσουν τα παιδιά να μπουν σε μια άλλη λογική και σε μια άλλη νοοτροπία την οποία τελικά την έχουμε πετύχει γιατί ήμασταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος Δήμος που ξεκίνησε αυτή τη δράση και έχουν ακολουθήσει όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Για όλα τα σχολεία του Δήμου και για τα δημόσια ΙΕΚ. Σε αυτή τη φάση. Στη συνέχεια και οι άλλοι Δήμοι, ανάλογα με τον προγραμματισμό που έχουν κάνει, θα έχουν τα προϊόντα τα οποία θα διανύμουν. Δεν αφορά μόνο χυμούς, αφορά όπως γνωρίζετε και φρούτα εποχής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και στους παραγωγούς που δεν έχουν μετά το εμπάργκο που υπάρχει με τη Ρωσία πού να πάνε τα προϊόντα τους. Αυτά να απορροφούνται μέσω προγραμμάτων που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία και να μπορεί έτσι να δίνουμε και μια ανάσα στους παραγωγούς που τόσο σημαντικά προϊόντα παράγουν στον τόπο μας και που πρέπει να πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε και όχι στις χωματερές όπως πήγαιναν κάποτε. Σήμερα θα μοιράσουμε στα δημοτικά σχολεία, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία της πόλεως μας πάνω από 90.000 λίτρα φυσικού χυμού σταφυλιού και ροδάκινο. Ένα χυμός ο οποίος δεν περιέχει ζάχαρη, κάτι το οποίο ενδείκνυται για τα παιδιά μας. Είναι από ό,τι δοκιμάσαμε ό,τι καλύτερο. Από το πρωί ξεκινήσαμε αυτές τις εργασίες της διανομής των χυμών. Ξεκινήσαμε ως σημείο αναφοράς το πανυπηρωτικό στάδιο στην Ανατολή και από εκεί φεύγουν αυτοκίνητα και μοιράζονται σε όλο το Δήμο Ιωαννιτών. Αυτό θα συνεχιστεί και αύριο, ευελπιστώντας μέσα στο χειμώνα και μέσα στον καιρό τον οποίο περνάμε ότι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και όπου υπάρχουν προβλήματα άμεσα προσπαθούμε να τα λύσουμε. Όπως σήμερα υπήρχε και ένα πρόβλημα εδώ πέρα στην Ακαδημία. Από τις 11-12 η ώρα το πρωί προσπαθούσε να μπει το φορτηγό μέσα στο χώρο του σχολείου, αλλά κάποιος, και θα τον πω ασυνείδητο εν γνώση μου αυτό που λέω, έχει παρκάρει το αυτοκίνητό του μπροστά στην είσοδο του σχολείου με αποτέλεσμα την τελευταία στιγμή να μπορέσουμε και να καταφέρουμε ώστε οι χυμοί να μπουν στον αύριο χώρο του σχολείου, πράγμα το οποίο θα διανεμηθεί αύριο στους μαθητές του σχολείου. Εδώ πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών που ουσιαστικά αυτές ενήργησαν για να γίνει η διανομή των χυμών γιατί σε προηγούμενες περιπτώσεις αυτό το είχε αναλάβει η Σχολική Επιτροπή και είμαστε εδώ να εκμεταλλευτούμε και οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία παρουσιαστεί μέχρι τέλους του χρόνου για διανομή τροφίμων στα σχολεία. Κάτι που βοηθάει και τους ίδιους τους μαθητές παίρνοντας κάποια τρόφιμα για το σπίτι τους, αυτές τις δύσκολες συγκυρίες στις οποίες ζούμε, καθώς επίσης και στους παραγωγούς. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και όλους τους διευθυντές των σχολείων που με τη συνεισφορά τους βοηθάνε τα παιδιά ουσιαστικά για να πάρουν τους χυμούς.